Καλώς ήλθες στο μάθημα Αρνός, αντικείμενο ή αν θέλετε στόχος της παρουσίασης αυτής είναι μια άσκηση πάνω στα διπλά ολοκληρώματα. Λέει διπλό ολοκληρώμα στον τόπο τάφ εδώ που βλέπουμε, τη συνάρτηση χ και ψ, προς χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο, δεν έχει δε ψ. Όπου ο τόπος τάφ τι είναι, λέει, να το, αυτό το σχήμα εδώ μέσα, έτσι το έχει δώσει. Δηλαδή ουσιαστικά ο τόπος τάφ πώς καθορίζεται, παιδιά, καθορίζεται από ποιες εξώσεις. Πρώτον, είναι μέσα στον κύκλο χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και όπως έχουμε πει ίσο πόσο. Αφού εδώ είναι το 1, το 1, έτσι, ο κύκλος θα είναι ίσον με χ. Δηλαδή, στον άξονα χ μετατοπισμένος, κατά εν δεύτερο και αν θέλετε η διάμετρος του είναι χ. Δηλαδή, το πέρος τελεσής του χ είναι η διάμετρος. Ωραία. Και ταυτόχρονα, είναι η ευθεία περνάει από το 1, 0, εν δεύτερο, δηλαδή είναι η ευθεία πια, η ψ και χ ίσον πόσο με το 1. Αυτή είναι. Οπότε, ο τόπος είναι αυτός. Εάν εμείς τώρα πάμε να χρησιμοποιήσουμε τις πολικές, τι θα πάρουμε, θα πάρουμε το ρο, έτσι. Και θα πάρουμε, αν πάρουμε τον πόλο εδώ και πάει στο έτσι σύστημα, το ρο θα βρίσκει πρώτα την ευθεία και θα λέει το ρο θα είναι μεγαλύτερο ίσο ό,τι μας δίνει η ευθεία και μικρότερο ίσο ό,τι μας δίνει ο κύκλος. Μα πάμε ένα-ένα τώρα. Αν πάρουμε εξίσου ευθεία, δηλαδή να πάρουμε την χ και ψ ίσον με ένα και να βάλουμε πολικές πάνω. Θα μας κάνει ρο κοζάιν θήτα συν ρο ζάιν θήτα, ωραία, ίσον με ένα. Άρα εδώ πέρα το ρο θα ισούνται με τι, με ένα προς κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα. Άρα αυτό το ρο θα είναι μεγαλύτερο ίσο του 1 προς κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα. Και μικρότερο ίσο, το ρο έτσι πάνω, τίνος του, για το μέρος του κύκλου. Αυτό θα μας κάνει πόσο, το χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο με χ θα μας κάνει, το κάνουμε πράσινο. Θα γίνει ρο τετράγωνο ίσον πόσο με ρο κοζάιν θήτα. Και αν δεν παραγωγήσω προς εδώ θα βγει ρο ίσον πόσο κοζάιν θήτα η εξίσωση. Πολύ ωραία. Άρα αυτό θα είναι μικρότερο ίσο του κοζάιν θήτα. Η δε γωνία, παιδιά, θα ξεκινάει από το 0 που είναι εδώ κάτω και θα καταλήγει σε αυτό το σημείο που αφορά το, το τέρμα. Δηλαδή θα είναι από 0 η γωνία έως πόσο. Π τέταρτα, 45 μοίρες, γιατί είναι διχοτόμος εκεί. Οπότε έχουμε το ρο σε αυτό το διάστημα και έχουμε αντίστοιχα τώρα, εάν κάνουμε την λογική να σβήσουμε αυτό το εξίσωση, θα εδώ, εντάξει, έχουμε ότι η γωνία θ θα είναι μεγαλύτερη ίση του μηδένος και μικρότερη ίση του π τέταρτα. Ωραία, πολύ καλά. Έτσι λοιπόν θα γίνει το ολοκλήρωμα ίσον. Διπλό ολοκλήρωμα, στον τόπο τα φαστέρι. Ο τόπο τα φαστέρι είναι αυτό που προηγούμενα περιέγραψα με τα όρια και θήτα. Ο τόπο τα φαστέρι. Μέσα, χ και ψ. Το χ και ψ πόσο μα κάνει, θα είναι το χ είναι ρο, παρένθεση, κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα. Προ κάτω πόσο μα κάνει, ρο τετράγωνο. Το χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Επί την Ιακωβιανή, δεν ξεχνάω, ρο. Βάλουμε και με πράσινο, έτσι. Νάτι. Ρο. Και μετά τι θα έχουμε. Δε ρο. Δε θήτα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θα γίνει αυτό ίσον. Διπλό. Στον τόπο τάφ αστέρι. Ωραία. Το ρο. Με το ρο τετράγωνο και το ρο με το ρο κάτω θα φύγει. Άρα θα μείνει πόσο. Παρένθεση. Κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα πόσο δε ρο δε θήτα. Οπότε τι θα κάνω τώρα, δεν θα ολοκληρώσω πρώτα προς ρο. Άρα θα γίνει πρώτα το ολοκλήρωμα μέσα πόσο από 1 προς κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα έως κοζάιν θήτα
αυτής της έκφρασης κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα, τερό, και μετά ό,τι βρω, δε θήτα. Το οποίο θα είναι πόσο? Από 0 έως π τέταρτα. Σωστά? Πολύ ωραία. Άρα αυτό θα γίνει ίσον τώρα και το ξαναγράφουμε τώρα. Εκείνο που θα τονίσουμε πριν πάμε στο παρακάτω είναι το εξής, ότι εδώ μέσα αυτή η παράσταση, η κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα, ως προς την μεταβλητή ολοκλήρωση που είναι το ρο, δεν συμμετέχει, είναι παρατηρητής. Άρα, τι θα έχουμε εμείς τώρα? Θα έχουμε το ολοκλήρωμά μας να μας κάνει ολοκλήρωμα, πάμε το θήτα από 0 έως π τέταρτα απ' έξω, το κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα είναι σταθερή εδώ μέσα, ρο μου κάνει το μέσα, πόσο? Από 1 προς κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα έως κοζάιν θήτα, δεν είναι το ρο, και μετά ό,τι βρω δε θήτα. Νομίζω το κάνει σωστά. Έβαλα αυτή τη σταθερή απ' έξω εδώ πέρα, το ρο που και λοιπά τα άκρα και δε θήτα μετά. Ωραία. Άρα αυτό θα γίνει ίσον από 0 έως π τέταρτα. Ωραία. Αντικαθιστώ μέσα και θα γίνει κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα. Τώρα επί το ρο, επί κοζάιν θήτα που είναι το ένα άκρο, κοζάιν θήτα που είναι το ένα άκρο, σωστά, μείον μετά κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα επί 1 προς κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα. Ωραία. Και κλείνει η παρένθεση μετά τε θήτα. Τα πήραμε όλα νομίζω, έτσι. Πάλι μια αγγίλη πέσει εδώ πέρα, έτσι. Παρένθεση. Ωραία. Τι καταφέραμε τώρα? Αυτό εδώ θα απλοποιηθεί με το κάτω, άρα θα μείνει το μέσα ουσιαστικά, θα μείνει πόσο? 1, εδώ πέρα. Και από εδώ θα έχουμε τώρα ίσον, έτσι, το ολοκλήρωμα από 0 έως π τέταρτα, τι, παρένθεση, έχουμε κοζάιν θήτα και ζάιν θήτα, δηλαδή θα γίνει κοζάιν τετράγωνο θήτα συν ζάιν θήτα επί κοζάιν θήτα, μείον 1 και όλο αυτό τώρα αντε θήτα. Συμφωνούμε? Και τώρα δεν έχουμε παρά να υπολογίσουμε τα ολοκληρώματα του συνημήτων τετράγωνο θήτα και του ημίτων θήτα επί συνημήτων θήτα. Να τα κάνουμε ένα-ένα. Το ολοκλήρωμα, κάνουμε κίτρινο εδώ πέρα έτσι, το ολοκλήρωμα του κοζάιν τετράγωνο θήτα δε θήτα ίσον. Το ολοκλήρωμα, αν από τραγωνιστική μας κάνει πόσο? 1 και 2 κοζάιν, όχι, από τετραγωνίζουμε, 1 και κοζ 2 θήτα, δεύτερα, δε θήτα. Οπότε αυτό μας κάνει, το 1 δεύτερο μας κάνει θήτα δεύτερα το πρώτο, νομίζω το κάνουμε σωστά. Το ολοκλήρωμα του συνημητών μας κάνει πόσο? Ημίτονο. Γιατί? Μας κάνει μείον ημίτονο. Άρα θα είναι μείον ημίτονο του 2 θήτα, πόσο? Τέταρτα. Η παράγωση του ημιτόνου είναι μείον συνημίτωνο. Έτσι είναι? Θανάση, συμφωνείς? Γιατί θα θυμάσαι στο πρώτο αρτημόριο, η παράγωση του συνημίτωνου κάνει ημιτόνο, γιατί το συνημίτωνο τι είναι? Ή δεν μπερδέψαμε? Το συνημίτωνο είναι στο πρώτο αρτημόριο, ξεκινάει από συνημήτωνο, άρα θα κάνει συν. Γιατί το ημίτωνο στο πρώτο τιμόριο είναι αύξηση συνάρτηση. Και επειδή η παράγωση είναι αύξηση, η παράγωση θα πάει συν. Εντάξει, πολύ ωραία. Εντάξει. Και το άλλο που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι τι? Το ολοκλήρωμα ημίτωνο θήτα επί συνημήτωνο θήτα, δε θήτα, θα είναι το ολοκλήρωμα. Λοιπόν, να βάλουμε η παράγωση του ημιτόνου θήτα, θα είναι ημιτόνο θήτα, επί δε του ημιτόνου θήτα.
παραγωγή των συνειμήτων, το λέγαμε προηγούμενο, έτσι. Άρα μας κάνει πόσο, ίσον, αυτό, έχουμε χ δε χ, δηλαδή θα μας κάνει ημίτονο τετράγωνο θήτα δεύτερα. Άρα, θα γίνει αυτό. Πάμε εδώ στο ολοκλήρωμα. Ίσον. Παρένθεση. Στην ημί των τετράγων θέτων υπολογίσαμε το ολοκλήρωμα, μας κάνει πόσο. Θήτα δεύτερα, έτσι. Και ημίτονο του 2 θήτα τέταρτα. Σωστά. Το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Το ημίτονο επίσης ημίτονο μας κάνει. Μας κάνει και ημίτονο τετράγωνο θήτα δεύτερα. Μείον θήτα μετά, πόσο, από 0 έως π τέταρτα. Και ξεκινάμε τώρα. Στο π τέταρτα μας κάνει π 8 το πρώτο. Στο π τέταρτα, π 8. Τώρα το ημίτονο θα γίνει και ημίτονο. Το 2 θα κάνει ημίτονο του π δεύτερα. Τέταρτα. Συμφωνούμε. Και τώρα το ημίτονο του π τέταρτα πώς μας κάνει η ρίζα 2 δια 2. Άρα θα μας κάνει πόσο, είναι στο τετράγωνο, θα είναι 2, δηλαδή θα είναι, αν θα λέγαμε θα είναι 1 προς 2, 1 προς 4. Τώρα, μείον π τέταρτα, σωστά. Και τώρα στο 0 θα μηδενιστούν όλα, γιατί έχουμε τα ημίτονα, όλα μηδενίζονται, έτσι είναι. Μείον 0, 0, 0 κλπ. Ωραία. Έτσι μας κάνει τώρα. Π 8, μείον π τέταρτα μας κάνει πόσο, μείον 2 π 8. Άρα δεν μας κάνει μείον π 8. Ίσον. Το ημίτονο του π δεύτερα πόσο μας κάνει. Ένα. Το 90 μοιρών. Ωραία. Άρα ένα τέταρτο. Και ένα τέταρτο πόσο μας κάνει. Δύο τέταρτο. Δηλαδή εν δεύτερο. Εν δεύτερο μείον πόσο π 8. Διτυχόν λάθος η παρατήρηση. Καλέ ακροατή και μελετητή προς τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Είμαστε ανοιχτοί να σου απαντήσουμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στη μελέτη σου.